Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας καθώς έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην Γαλλία. Μαρία Ρόνι, πέρασε τελικά η πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης Μπαρνιέ? Ναι, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε την πρόταση Μομφής σε βάρος της κυβέρνησης του Μισελ Μπαρνιέ με 331 ψήφους υπέρ. Χρειαζόταν 288 ψήφοι για να ψηφιστεί η πρόταση Μομφής που κατέθεσε η αριστερά, τα κόμματα της αριστεράς κατά της κυβέρνησης του Μισελ Μπαρνιέ. Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1962 που έχουμε πτώση γαλλικής κυβέρνησης. Η τελευταία φορά που έπεσε κυβέρνηση στη Γαλλία μετά από πρόταση Μομφής ήταν η κυβέρνηση του Ζορζ Πομπιντού το 1962. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα κατέρευσε η κυβέρνηση του Μισελ Μπαρνιέ μετά από τρεις μήνες. Πριν από τρεις μήνες είχε οριστεί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ο Μισελ Μπαρνιέ μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις που κράτησαν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας που ενέκρινε η Ιταλική Εθνοσυνέλευση αυτή την πρόταση Μομφής, η επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς, η κυρία Ματίλντ Πανό, είπε ότι η ριζοσπαστική αριστερά είχε πει εξ αρχής, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο Μισελ Μπαρνιέ, ότι θα κατέθετε πρόταση Μομφής, διότι, όπως είπε, ο Εμμανουέλ Μακρόν καπηλεύτηκε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του Ιουλίου. Τώρα, το άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν διάφορα σενάρια σχετικά με την επόμενη ημέρα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν, είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο. Οφείλει να διορίσει εκ νέου πρωθυπουργό και να προχωρήσει μαζί του στο σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ο Μισελ Μπαρνιέ θα πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του στον Εμμανουέλ Μακρόν, στον Γάλλο πρόεδρο, και θα δούμε εάν ο Εμμανουέλ Μακρόν θα την δεχτεί ή αν υπάρχει και μια δεύτερη περίπτωση ο Γάλλος πρόεδρος να δεχτεί την παραίτηση του Μισελ Μπαρνιέ μέχρι να διοριστεί καινούριος πρωθυπουργός. Αυτό άλλωστε είχε κάνει και το καλοκαίρι με τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Γκαμπριέλ Ατάλ. Το θέμα είναι, όπως σχολιάζουν οι περισσότεροι αναλυτές στα γαλλικά μέσα, είναι ότι το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου οι περισσότεροι θα υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες και όχι μόνο στο Παρίσι για τα εγγένεια της επαναλειτουργίας της Παναγίας των Παρισίων, καλεσμένοι του Γάλλου Προέδρου. Γι' αυτό πολλοί εκτιμούν ότι ο Γάλλος Πρόεδρος θα ορίσει εντός 24 ώρου τον νέο Πρωθυπουργό. Ναι. Το μείζον πρόβλημα είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2025. Γι' αυτό κατατέθηκε και η πρόταση Μομφής. Η γαλλική κυβέρνηση με ένα υψηλό χρέος και υψηλό έλλειμμα είναι αναγκασμένη από τις χρηματαγορές να πάρει σκληρά μέτρα ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, περικοπές και από φόρους από έσοδα, κάτι το οποίο δεν ενέκρινε ούτε η αριστερά, αλλά ούτε και η άκρα δεξιά της Μαρίν Λεπέν, η οποία επίσης είχε καταθέσει πρόταση Μομφής, αλλά αυτή τη στιγμή πέρασε ήδη η πρώτη πρόταση Μομφής της αριστεράς με 331 ψήφους και έπεσε η κυβέρνηση του Μισελ Μπαρνιέ στη Γαλλία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρία Ρόνι, για οτιδήποτε νεότερο. Θα διακόψουμε ξανά τη ροή του προγράμματός μας. Καλό σας βράδυ.